Μια νέα πνοή στο ελληνικό μπάσκετ σε επίπεδο οργάνωσης από τις χαμηλότερες κατηγορίες μέχρι την Α2 και τα εθνικά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, με σύγχρονους όρους marketing, κυρίως όμως με όπλο τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, φιλοδοξεί να φέρει η κίνηση παλεμάχων αθλητών που κατέρχονται ως υποψήφοι για την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με επικεφαλής τον Παναγιώτη Φασούλα. Η αράχνη του ελληνικού μπάσκετ βρέθηκε στα Γιάννενα την Πέμπτη και την Παρασκευή μαζί με τον Μέμο Ιωάννο, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο και τον Ευθύμη Ρετζιά και είχε την ευκαιρία να συζητήσει με εκπροσώπους σχεδόν όλων των σωματείων της περιοχής για τις προτάσεις της κίνησης και παραλλήλα να ακούσει τις δικές τους θέσεις και προτάσεις. Μιλώντας στο ITV και στον Νίκο Σκούμπο, ο Παναγιώτης Φασούλας μίλησε για το όραμα της ομάδας των ανθρώπων που ξεκίνησαν την προσπάθεια αυτή για να αλλάξει, όπως είπε, σελίδα το ελληνικό μπάσκετ. Ωραίες μεταξύ μας, δεν ήμασταν όλοι αγαπημένοι, ήμασταν και τσακωμένοι κτλ. Αλλά όταν χρειαζόταν να μπει μπροστά κάποιος να στηρίξει τον άλλον, γινόταν αυτό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ασχέτως αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με το πόσο μεγάλος παίκτης είναι ο Αντετοκούμπο ή ο Φασούλας ή ο Ρετζιάς. Σημασία και όταν γίνεται μια επίθεση. Αυτό το μπάσκετ πρέπει να γίνεται γροθιά και να αποκρούει. Γιατί διαφορετικά, τσίκι 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 τσίκι, διαλυόμαστε ως ομάδα ανθρώπων. Και είμαστε μεγάλη ομάδα ανθρώπων για να το αφήνουμε έτσι. Δεν το έχουν καταλάβει καλά. Δεν το καταλάβει κανένας πόσο μεγάλη ομάδα ανθρώπων είναι το μπάσκετ και τι μεγάλη επιρροή έχει στην κοινωνία. Είμαστε 15 ενώσεις. Εδώ είμαστε. Πόσα σωματεία είναι στην Ένωση στην Δυτική Ελλάδα, πρόεδρε? 62 σωματεία. 62 σωματεία. Δηλαδή, το 10% δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορούν να. Όσοι έχουν περάσει την πολιτική ξέρουν τι σημαίνει 62 σωματεία. Η βασική άξονα για μας είναι ότι πρέπει η Ομοσπονδία να ακολουθήσει το σύγχρονο δρόμο της ψηφιοποίησης, το σύγχρονο δρόμο της ανάπτυξης του μπάσκετ, το σύγχρονο δρόμο των νέων οικονομικών δεδομένων που υπάρχουν. Τα οποία όλα αυτά, το marketing, τον τρόπο λειτουργίας των ενώσεων, τη χρηματοδότηση των ενώσεων, τις διαρθρώσεις των κατηγοριών, των εθνικών κατηγοριών, να διευκολύνουμε τα σωματεία να έχουν όσο γίνεται λιγότερες μετακινήσεις αλλά και όσο γίνεται περισσότερο αξιοκρατία στην διαδικασία των αγώνων ή στην διαδικασία της επιλογής παιχτών για τις εθνικές ομάδες. Είναι ένας οριμαγδός πραγμάτων, τεράστιος όγκος πραγμάτων που προτείνουμε και θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό συζητάμε τα σωματεία. Το βασικότερο για μας είναι η οικογένεια του μπάσκετ να ξανανεωθεί, να ξαναφέρουμε τον μπάσκετ στην καρδιά των Ελλήνων εκεί που ήταν και στο παρελθόν. Και το κυρίαρχο είναι να ξαναεπικρατήσει η αξιοκρατία και σε επίπεδο αγώνων και σε επίπεδο επιλογής παιχτών για τις εθνικές ομάδες. Εμείς στην υποχρέωσή μας είναι να κάνουμε όσο γίνεται πιο αξιόπιστα τα πρωταθλήματα από την Α2 και προς τα κάτω μέχρι τις τοπικές διοργανώσεις. Και βέβαια θέλουμε η διαιτησία και η Α1 να έχουν όσο γίνεται καλύτερη, όσο γίνεται πιο ευπρόσωπη παρουσία και να συνεπέρνουν όσο γίνεται περισσότερο τους Έλληνες. Σε αυτά τα πλαίσια προτείνουμε και αλλαγές στη διαιτησία, προτείνουμε και αλλαγές στη λειτουργία των πρωταθλημάτων, προτείνουμε και αλλαγές στην λειτουργία των ενώσεων. Πόσο δυσκολεύει το έργο σας το γεγονός ότι δεν γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο των εκλογών, αλλά και το γεγονός ότι δεν γνωρίζετε ακόμη και τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας? Ναι, δεν ξέρουμε πολλά βασικά πράγματα. Για τις εκλογές, πρωτόκολλο αυτό. Αλλά αυτό, όπως είπα και στην αρχή, μας βοηθάει γιατί ερχόμαστε σε επαφή με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Δηλαδή, αν οι εκλογές ήταν τώρα 15 Σεπτεμβρίου, είναι σίγουρο ότι δεν προλαβαίναμε να δούμε 1.000 σωματεία, 800 σωματεία όπως υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Μέχρι τον Νοέμβριο θα έχει ξεκαθαρίσει περίπου το τοπίο ποια σωματεία έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και βεβαίως εμείς θα έχουμε καταφέρει να δούμε όσο γίνεται περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα σε επίπεδο ερασιτεχνικού αθλητισμού. Τα προβλήματα, ξέρετε, της επαρχίας είναι λίγο διαφορετικά από τα προβλήματα της πόλης. Επί της ουσίας, υπάρχουν δύο ομάδες προβλημάτων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαρχιακές ομάδες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες των πόλεων Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιά κτλ. Είναι λίγο διαφορετικά αυτά τα δύο, αλλά πρέπει πραγματικά να ξαναδούμε ποιο είναι αυτό που διώχνει τον κόσμο, που διώχνει τους γονείς και τα παιδιά από το μπάσκετ και δεν τους κρατάει μέσα στην οικογένειά μας. Η οικογένειά μας πρέπει να δυναμώσει και με το 3-on-3, πρέπει να δυναμώσει και με τον γυναικείο αθλητισμό, πρέπει να δυναμώσει κυρίως με τη συμμετοχή ξανά των αθλητών, όχι σε επίπεδο διοίκησης, αλλά τουλάχιστον των αθλητών αυτών που σήμερα είναι ήρωες για τα παιδιά μας και τους οποίους δεν τους βλέπουμε πουθενά. Τους έχουμε αποκλεισμένους κάπου και τους χρησιμοποιούμε μια φορά το χρόνο σε κάποια διοργάνωση Εθνικής Ελλάδος. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε ακόμα περισσότερο. Επειδή το μπάσκετ, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια ως προϊόν φθήνει, σε τοποθέτησή σας, γιατί άκουσα όλη την ομιλία σας, είπατε ότι θα προσπαθήσετε αυτό να το αντιστρέψετε. Και αναφέρετε και ένα παράδειγμα το τι κάνει η Λιθουανία με έναν ή δύο μεγάλους κεντρικούς χορηγούς, τους οποίους φέρνουν στο εμπρόσθετο ιστοποιήσιο μέρος της φανέλας τους όλες οι ομάδες όλων των πρωταθλημάτων όλης της χώρας. Θα προσπαθήσετε να κάνετε κάτι ανάλογο?
ανάλογο και εδώ. Μα νομίζω ότι είναι. Οι πρώτες ομάδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης και προσπαθούν απλά να επιβιώσουν. Όχι να αναπτύξουν το άθλημα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γίνονται πάρα πολλές χιλιάδες παιχνίδια όλο τον χρόνο στην χώρα μας και αντί να τα αντιμετωπίσουμε κεντρικά και ως. Και ως ένα προϊόν το οποίο πρέπει να πουλήσουμε σε μια εταιρεία marketing να προωθήσει στην αγορά, θα δημιουργήσουμε σκόρπια. Αφήνουμε τις ενώσεις και τα σωματεία να ψάχνουν ο καθένας από μόνος ένα χορηγό. Βεβαίως και πρέπει να συνεχίσουν να ψάχνουν χορηγούς, αλλά κυρίως πρέπει να βρούμε τον τρόπο που θα εισπράξει η Ομοσπονδία με περισσότερα χρήματα για τον μεγάλο αριθμό παιχνιδιών που έχει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα και θα το αντιμετωπίσουμε μάλλον θετικά. Εγώ το βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο και από εταιρείες και από άλλους.